Ο θάνατος του φασισμού τσεκάρτα δίκου πλού. Καλή αυρούς, και ο θάλασσα μου το θυμόν τον είδας. Γιατί μπορεί πως έφτασε η μέρα του χαμού. Ακέρ, που πράξη λέγαμε στα λόγια πριν πουλάλες. Έβαλες την απόφαση νομπρός που τη ζωή σου. Αρνήθηκες γονιούς, παιδιά, το γενεκός σου αγκάλες. Για μια ανάσταση νεκρών, ούτε μακρά δουλή σου. Ακέρ. Με τη
τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Φίλοι, φίλες, σύντροφοι, συντρόφισσες, σύντροφε Γενική Γραμματέα του ΑΚΕΛ, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή σεμνή μας εκδήλωση για τα 50 χρόνια ΑΚΕΛ Βρετανίας. Έχετε ήδη παρακολουθήσει ένα μικρό φιλμάκι που ετοίμασαν οι φίλοι από την εφημερίδα Μπαρικιακή. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη Ιωάννα για το τραγούδι της και να προχωρήσουμε απευθείας. Καλώ στο βήμα το σύντροφο Ανδρέα Γρηγορίου, γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητές συντρόφισσες και συντρόφοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για κάποιον να απευθύνει χαιρετισμό σε μια εκδήλωση που αφορά 50 χρόνια ΑΚΕΛ Βρετανίας. Μόνο και μόνο ο τίτλος της εκδήλωσης διά της άλλη βαρύτητα. Πόσο μάλλον αν τόσο ο χαιρετισμός έρχεται ως επικεφαλής της συλλογικής ηγεσίας. Ενός οργανισμού που η ταύτιση του με τη ζωή και τις κατακτήσεις της παροικίας μας είναι σχεδόν απόλυτη. Δεν υπάρχει κατάκτηση μεγάλο βήμα που να μην φέρει τη σφραγίδα αυτού του οργανωμένου συνόλου, τη συμβολή του. Η επίσημη ημερομηνία καταγράφεται ως Σεπτέμβριο του 1972, η ίδρυση του ΑΚΕΛ. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ιστορία μας πάει πολλές, αρκετές δεκαετίες πίσω, αναφορές για τη δεκαετία του 1930, μαζική οργανωτική συγκρότηση τη δεκαετία του 50, ιστορία συνυφασμένη σχεδόν με την ίδρυση όλων των οργανωμένων πλατιών σύνολων της Παρίγειας. Η κρίση του 1930 έφερε μαζικό κίνημα μετανάστευσης Κυπρίων, με στόχο την επιβίωση των ιδίων και των οικογένειών τους. Κυρίασε δουλειές ανειδίκευτες, που δεν χρειάζονται καν να γνωρίζουν αγγλικά. Στέγη και πολιτική οργάνωση, το πρώτο οργανωμένο σύλλογο που τους έδωκε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Μεγάλης Βρετανίας. Και τούτο ήταν φυσιολογικό, ένεκα του ότι αποτελούσε το μόνο οργανωμένο πολιτικό κόμμα, απαλλαγμένο πλήρως που κάθε ξενοφοβικό ή ρατσιστικό σύνδρομο τον τότε καιρό. Η δράση τους που μιας αρχής ήταν έντονη. Οι αναφορές ιδιαίτερα μέσα από το βιβλίο του Εζεκία είναι ξεκάθαρες για μαζικότητα συμμετοχής, είτε σε κινητοποιήσεις ενάντια στους πολέμους, για παγκόσμια ειρήνη, για αφοπλισμόν, πάρα πολλές. Ιδρύονται ξεχωριστές κυπριακές ομάδες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Βρετανίας, ένεκα της γλώσσας, με έντονη διαφωτιστική δράση στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, με ψηφίσματα για την Κύπρο σχεδόν σε όλα τα συνέδρια. Σημαντική συμβολή στο anti-colonial movement, αυτό που γνωρίζουμε μεταγενέστερα ως liberation. Σύντροφοι όπως ο Γιώργος Χριστοφίνης, ο Γιώργος Ευρυπίδης έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους σε κινήματα, σε αυτό το κίνημα. Χρυσή σελίδα, δεν μπορεί να μην αναφερθούμε στη μαζική συμμετοχή Κυπρίων στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που μια μεγάλη μερίδα των συντρόφων είναι το παράρτημα της Αγγλίας που έφυγε. Το 1941 έχουμε την ίδρυση του ΑΚΕΛ. Με την ίδρυση του ΑΚΕΛ στην Κύπρο έχουμε άνοιγμα γραφείων του ΑΚΕΛ στο Λονδίνο. Tottenham Court Road, W1, χτίριο που στη συνέχεια ανεκατεδαφίστηκε στους βομβαρδισμούς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το ΑΚΕΛ στο Λονδίνο λειτουργεί ως το 1948. Στη συνέχεια τα μέλη του συνεχίζουν μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Βρετανίας. Οι κυπριακές ομάδες μεγαλώνουν σε αριθμό, μεγαλώνουν σε μέγεθος. Πλέον είναι σε κάθε περιοχή Κυπρίου, σε όλους τους χώρους δουλειάς, με δική τους συνδιάσκεψη, επιτροπή καθοδήγησης, δικούς τους γραμματείς, σύντροφοι όπως Ευδωράσιο Ανίδης, Γιώργος Πεύκος, Χαμπής Μιχαήλ, γραμματείς που υπεράσασε. Παράλληλα λειτουργεί σε κομμουνιστική νεολαία. Γιώργος Μεσαρίτης, Μερκής Νεοφύτου, Ανδρέας Κυριάκου, ο σύντροφος ο Χριστόδουλος, που εντελέσα γραμματής. Εκδίδεται εφημερίδα Το Βήμα, το εκφραστικό όργανο των Κυπριακών Ομάδων.
του ΚΚ Βρετάνιας. Ιδρύονται τα ελληνικά σχολεία, ο Συνδέμος Ελλήνων Γονέων, όπου η σφραγίδα του Τεύκρου Αθέα πάλι είναι ξεκάθαρη. Είναι ο Τζομπουραμό ότι πιάνει το πάνω τους, του τη σύντροφη. Ιδρύεται ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών το 1951. Η ενιαία Κυπριακή Οργάνωση Νεολαίας το 1952, η Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας το 1952. Όλες αυτές οι οργανώσεις δεν ανήκαν στο κόμμα, αλλά ξέρουμε ότι αν δεν ήταν οι ομάδες οι Κυπριακές που πίσω, δεν θα ιδρύονταν. Η ιδέα, η έμπνευση, η πρωτοβουλία ήταν πάνω μας, ξεκάθαρα. Το 1965 ουσιαστικά κλείνει το παράθυρο μετανάστευσης για τη Βρετανία. Το 1966 με κοινή απόφαση του Μυστικού Κόμματος Βρετανίας και του ΑΚΕΛ ενοποιούνται οι Κυπριακές ομάδες μαζί με τις υπόλοιπες Αγγλικές. Ένεκα η προσέγγιση τότε έλεγε ότι πλέον γνωρίζαν οι περισσότεροι Αγγλικά. Υπήρχε και ένα σημείο που ήθελαν να απαλλαγούν το ότι ήταν λίγο ρατσιστικό το να διαχωρίζονται. Τουλάχιστον τούτα καταγράφονται σε κάποιες εκτιμήσεις. Υπόψη πρέπει να έχουμε ότι οι εκτιμήσεις πάντα διαφέρουν και για την αρχή και για το τέλος της συμβίωσης. 6 χρόνια αργότερα, για παράδειγμα, ερχούνται για λίγο πολλά να καλούμε την αποφάση. Γίνεται μια εκτίμηση που είναι κεντρική επιτροπή ότι πρέπει να ιδρυθεί παράρτημα ΑΚΕΛ. Κάπου για να φτάνουμε στο 72. Οι λόγοι πολύ και διάφοροι. Πάλι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση το ποιος ήταν ο κύριος λόγος. Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του εκτιμήσεις. Εκείνο που πρώτη στέφτηκε μπροστά και είπαμε και βάλτε μπροστά έξω, ήταν η ανάγκη για περισσότερη δουλειά στη διαφώτιση για τον Κυπριακό. Τούτον αναγνωρίστηκε, ήταν το επίσημο που εδώ έδωσε μπροστά έξω, εκείνο που αναγνωρίστηκε και ήταν και κοινή συνενέση. Ήταν με την ενημέρωση. Μπορεί να μην το ήθελαν και οι δύο, αλλά ήταν με ενημέρωση και το δύο. Σεπτέμβριο του 1972, λοιπόν, πραγματοποιείται η διευθυντική συνέλευση στην παρουσία του τότε βοηθού Γενικού Γραμματέα Αντρέα Φάντη. Θέτει τη στόχη στο επιδιώξη του, εκλέγει γραμματεία, γραμματέα, Στέλιος Ιακωβίδης, μεταγενέστερα Χρήστος Ζαβρός, Χριστόδουλος Τηλιανού, ο Πάμπος, πάμε λέγοντας. Από τότε μέχρι σήμερα το ΑΚΕΛ συνεχίζει και συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις πτυχές της ζωής της παροικίας μας. Συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι το ΑΚΕΛ κεντρικά σε όλες τις πτυχές της δράσης του. Πρωταρχικός στόχος ήταν και παραμένει η διαφώτιση στο Κυπριακό, η οργάνωση και η συνοχή της παροικίας μας σε πολιτικό και σε πολιτιστικό επίπεδο, καθώς και η εμπλοκή των Κυπρίων στη βρετανική πολιτική ζωή τοπικά και συνδικαλιστικά. Το 1974 ξεκινάει η κυκλοφορία της εφημερίδας Παροικιακή, η οποία για μια περίοδο εκδιδόταν παράλληλα με το Βήμα, ενώ με το κλείσιμο του Βήματος αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το διάδοχο και συνεχιστή της παρακαταθήκησης των προοδευτικών εφημερίδων στη Βρετανία. Η προσφορά της Παροικιακής υπογραμμίζεται και από την ευρύτερη αποδοχή και μεγάλη εκτίμηση που χαίρει από το σύνολο της παροικίας μας. Το καλοκαίρι του 1974 αποτελεί σταθμό. Τεράστιο κύμα μετανάστευσης, τιτάνια προσπάθεια στήριξης των μεταναστών, στέγαση, έβρεση δουλειάς, μάθηση γλώσσας. Το ΑΚΕΛ Βρετανίας στην ουσία αγκαλιάζεται από το νέο κύμα και γιγαντώνεται οργανωτικά. Κάθε γειτονιά και οργάνωση, οργανώσεις εκτός Λονδίνου, οργανώσεις σε χώρους δουλειάς. Το ΑΚΕΛ σε όλη την πορεία πάντοτε με γνώμονα των συμφέρων της Κύπρου εργαζόμασταν ξεκάθαρα με τη συνέστηση. Έτσι εργαστήκαμε και μέσα από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, όπου προσπαθήσαμε πάντα να λειτουργούμε συγκαταβατικά, να ακολουθούμε την κοινή γραμμή, με απότερο στόχο να φτιάξουμε μια νέα φωνή προς τα έξω. Καταφέραμε μέσα από τα χρόνια να οικοδομήσουμε σχέσεις πέρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα με το Εργατικό Κόμμα, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, επιδρώντας καταλητικά στη στάση και τοποθετήσεις του σε διάφορες περιπτώσεις εντός και εκτός κοινοβουλίου για την υπόθεση της Κύπρου. Η δράση και η συμβολή μας σε εκλογικές διαδικασίες της πατρίδας μας αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς. Παλαιότερα με την οργανωμένη κάθοδο ψηφοφόρων, σήμερα με το ανοίγμα καλπών. Τεράστια συμβολή στο σημείο αυτό διαδραματίζει η επαφή που έχουμε ολόκληρα με τον κόσμο. Η προσπάθεια μας να είμαστε δίπλα σε όσον κόσμο μεταναστεύει, σε όσον κόσμο ετοιμάζεται να επαναπατριστεί, βοηθά μας σίγουρα να έχουμε μια πολύ καλή βάση δεδομένων. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερα σημαντική επισήμανση. Διαχρονικά αποτελούσαμε σημείο αναφοράς για τις σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Κοινοί αγώνες, δυσκολίες, κακουχίες, κοινή πορεία στη ζωή.
Μαζί μετανάστευσαν, δούλευσαν, έκαναν οικογένειες, μεγάλωσαν τα παιδιά τους. Οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι αυτό που έχουμε περιγράψει ως κυπριακή παροικία. Στο Αγγέλ συγκεκριμένα δεν αποτελούν απλά κάποια από τα μέλη μας, αλλά αποτελούν σημαντικά στελέχη της εκάστοτε ηγεσίας μας. Για χρόνια πριν το άνοιγμα των εδωφραγμάτων, το Λονδίνο αποτέλεσε το σημείο συνάντησης και συντονισμού των δυνάμεων της προδότου και της επανένωσης ακριβώς για αυτά τα χαρακτηριστικά. Σήμερα έχουμε συμπληρώσει 50 χρόνια ζωής και δράσης σαν Αγγέλ Βρετανίας, γεγονός που μόνο του αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις των συντρόφων, είναι τα προσέγγιση είχαν αρχικά όταν ιδρύαν το Αγγέλ, σε τι ευελπιστούσαν. Μέσα από τη συνδιάσκεψή μας τον περασμένο Απρίλιο, συλλογικά και μεθοδευμένα εργαστήκαμε για να σχεδιάσουμε, να περιγράψουμε, να προγραμματίσουμε στο βαθμό του δυνατού το επόμενο μας βήμα σαν Αγγέλ Βρετανίας. Επόμενο βήμα καθόλου απαραίτητο, καθώς το σημερινό μοντέλο είχε οικοδομηθεί σε εντελώς διαφορετικά δεδομένα, με μια τεράστια γεωγραφική συγκέντρωση των Κυπρίων αποκλειστικά στο βόρειο Λονδίνο, με την πλειοψηφία του να δουλεύουν σε δουλειές όπου οι εργοδότες ήταν Κύπροι, πολλοί από αυτούς να μην χρειάζεται καθόλου τη διάρκεια της ζωής τους να χρησιμοποιούσαν τα αγγλικά. Ο Μπακάλης ήταν Κυπρίος, ο Κασάπης ήταν Κυπρίος, ο Μάστορ ήταν Κυπρίος. Απλά ζούσαν. Ζούσαν ανάμεσα στους Εγγλέζους. Σήμερα οι επόμενες γενιές Αγγλοκυπρίων σταδιακά μετακινούνται προς τα έξω. Δεν είναι τόσο γεωγραφικά συγκεντρωμένοι. Υπάρχουν Κύπροι σε διάφορες πόλεις, αλλά σε μικρότερους αριθμούς. Κύπροι μετανάστες συνεχίζουν να έρχονται ή να μένουν μετά σπουδές, αλλά σε μικρότερους αριθμούς από την παλιά. Κύρια η εργασιακή εμπειρία, ενώ η πλειοψηφία τους μετά από κάποια χρόνια επαναπατρίζεται. Όσοι μένουν για να δημιουργήσουν οικογένεια, σταδιακά βγαίνουν προς τα έξω σε περιοχές εκτός Βορείου Λονδίνου. Αυτά και πολλά άλλα οδήγησαν τη 13η συνδιάσκεψη να κατευθύνει το Αγγέλ Βρετανίας σε ένα νέο μοντέλο. Λιγότερες κεντρικές εκδηλώσεις το χρόνο και περισσότερες μικρές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. Με πρόσβαση στους Αγγλοκύπριους σε όλη μας τη δράση. Με διαδικτυακές συναλλεύσεις, ακτίβ, ακόμη και μορφωτικές σχολές. Με αξιοποίηση αυτών των διαδικτυακών δράσεων από μέλη και φίλους του κόμματος και σε άλλες περιοχές του εξωτερικού. Με ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση νέων μελών, με εμπλουτισμό της μορφωτικής μας δουλειάς. Με συμπλεγματική δράση σε περιοχές του Βόρειου Λονδίνου που κρίνεται ωφέλιμο, με καλύτερη αξιοποίηση του διαδικτύου για επικοινωνία και προβολή. Τέλος, κάνοντας ζωή και πράξη την ανανέωση και την πολιτική στελεχών, εκλέγοντας τη συνδιάσκεψη τη νέα επιτροπή της, μικρότερη, ευέλικτη, με συνεδρίες διαζώσεις και διαδικτυακά, με τα μισά και πλέον μέλη να είναι νέοι μετανάστες ή νεαροί Αγγλοκύπροι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Παραμένοντας όμως συλλογικά στο πλευρό της Επιτροπής και των νέων μελών, για να στηρίξουμε και να βεβαιωθούμε για την επιτυχία της μετάβασης αυτής. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τα 50 χρόνια Αγγέλ Βρετανίας. Τιμούμε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, όλους εκείνους που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ μαζί μας, αλλά πάνω απ' όλα τιμούμε εκείνους που με τη σκληρή του δουλειά, αγώνες και θυσίες, μπορούμε εμείς σήμερα να έχουμε αυτό το οργανωμένο σύνολο πάνω στο οποίο στηρίζουμε την καθημερινή μας δράση, μπορούμε να στηρίξουμε τους αγώνες μας στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού της Κύπρου. Όλους αυτούς που μας παρέδωσαν το Αγγέλ Βρετανίας. Τιμή λοιπόν στους προτεργάτες. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα για το χαιρετισμό του και να δώσουμε τον λόγο στον σύντροφο Στέφανο Στεφάνου για τη δική του ομιλία. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Συντρόφοι σε σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Πραγματικά είναι με μεγάλη χαρά που κάμνω τούτον το ολιγόρο ταξίδι στο Λονδίνο, αύριο το μεσημέρι φεύγω. Αλλά ήθελα πραγματικά να έρθω στους γιορτασμούς των 50 χρόνων του Αγγέλ εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντική είναι η παρουσία, η ιστορία, η προσφορά, η δράση, οι αγώνες των Αγγελιστών εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Μια χώρα πολύ σημαντική για την Κύπρο από όλες τις απόψεις. Πριν λίγων καιρών που ως γραμματέας του κόμματος είχα συναντήσει κάτω στην Κύπρο τον είπα τον αρμοστήν της Μεγάλης Βρετανίας, του ανέφερα ότι έχουμε πολλές σχέσεις με τη Βρετανία, είσαστε εσείς που δημιουργήσετε το Κυπριακό. Άρα ξεκινώντας από αυτήν την αφετηρία έχουμε μια κοινή πορεία. Θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι τα 50 χρόνια του Αγγέλ στη Βρετανία κάπως υποτιμά ή περιορίζει την ιστορία
τον Ακέλ, του Ακέλ, των πρώτων Κυπρίων κομμουνιστών που ήρθαν στη Βρετανία από τη δεκαετία του 30. Η ιστορία είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο πλούσια από το 1972 και εντεύθεν που κάνουμε τους γιορτασμούς για το ΑΚΕΛ, εκεί που επίσημα ιδρύθηκε το ΑΚΕΛ. Βλέποντας το φιλμάκι που παρουσιάστηκε στην έναρξη, είχα πει του Πάμπου, να το πω δημόσια, το ακούσει και ο Ανδρέας, δεν ήταν δίπλα μου να το πω, έχουμε καθήκον αυτήν την πλούσια, πολυσχηδή, μακράν ιστορία του κόμματος εδώ στη Βρετανία να την καταγράψουμε. Ενώ σου ακόμα κάποιοι σύντροφοι, υπερήλικες πλέον, μπορούν να μας δώσουν και από τις δικές τους εμπειρίες, από τα δικά τους τα βιώματα, τι επρόσφερε το κόμμα για την Κύπρο και για τους Κύπριους απόδημους εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι έναν καθήκον που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Βλέπω για παράδειγμα τον Κυριάκο τον Τσούπραν, 90 χρονών σήμερα. Εγνώρισα σήμερα έναν σύντροφο από τη Μοσφιλωτή, 90 χρονών, φαίνεται πολλά πιο μητσής, χτύπα ξύλο, που ήρθε δεκαετία του 50 στη Βρετανία. Ξέρετε, η ιστορία ενός κόμματος είναι πρώτα απ' όλα οι μικρές ιστορίες του κάθε ενός ξεχωριστά που επρόσφεραν μέσα στο σύνολο εις τη συλλογική συνολική δράση. Και αν πιάμε τούτη την πορεία, θα διαπιστώσουμε 2-3 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που υπάρχουν στην ιστορία του ΑΚΕΛ στη Βρετανία, που είναι και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της όλης ιστορίας του ΑΚΕΛ κάτω στην Κύπρο. Ποιον είναι αυτό? Πρώτον, το ΑΚΕΛ ως δύναμη οργάνωσης για καλύτερες συνθήκες ζωής, δουλειάς του κάθε απλού ανθρώπου, του εργαζόμενου και στη Βρετανία του μετανάστη. Από τη δεκαετία του 30 του περασμένου αιώνα που έρχονταν οι Κύπροι κυρίως στο Λονδίνο εξαιτίας της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, της κοινωνικής, της ταξικής και της πολιτικής καταπίεσης. Και έρχονταν στο Λονδίνο από μια μικρή Κύπρο με μικρό πληθυσμό στο πολύβουον Λονδίνο των εκατομμυρίων. Ευρέθηκαν οι πρώτοι κομμουνιστές να οργανώσουν τους πρώτους πυρήνες για να κρατούν επαφή μεταξύ τους και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης μέσα σε έναν κλίμα εχθρικών, έναν κλίμα με έντονα χαρακτηριστικά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Και είναι επίκαιρο τούτο που να πω, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Κανείς δεν γίνεται μετανάστης με το κέφι του. Κανείς δεν γίνεται πρόσφυγας γιατί θέλει να γίνει πρόσφυγας. Και να το έχουμε υπόψη μας και κάτω στην Κύπρο, σήμερα που δεχόμαστε προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, ότι πίσω από τους περισσότερους που έρχονται έχουν πολύ θλιβερές ιστορίες εμφυλίων πολέμων, κατατρεγμού, καταπίεσης και φτώχειας. Και ενώ η Βρετανία τότε, ως η μεγαλύτερη αποικιοκρατική δύναμη που έκλεβε τον πλούτο από μεγάλων αριθμών χωρών που ήταν αποικίες τους, είτε στην Ασία είτε στην Αφρική, τούτος ο πλούτος ερχόταν στα σέρκα ολίγων της αριστοκρατίας, του κατεστημένου, της ολιγαρχίας, αλλά και η βρετανική εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι εδώ στη Βρετανία επίσης ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.
και έδιναν το δικό τους τον αγώνα για αξιοπρέπεια, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης. Και οι τότε πρωτοπόροι ακελιστές δεν έμειναν κλεισμένοι στο δικό τους το καβούκι, διεκδικώντας μόνο για τους απόδημους Κυπρίους, αλλά σύνδεσαν, συνέδεσαν τον αγώνα τους, των δικών τους, των πολιτικών, των κοινωνικών, των ταξικών, με τους αγώνες των Βρετανών εργαζομένων. Και αυτόν επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που δείχνει το χαρακτήρα του ΑΚΕΛΟΣ Κόμμαν, με την ιδεολογία που φέρει, τις αξίες και τα ιδανικά που έχει, ότι εμείς διεκδικούμε για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, χρώματος. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι και θέλουμε να απελευθερώνεται ο άνθρωπος από οποιαδήποτε καταπίεση, είτε αυτή είναι κοινωνική, είναι ταξική, είναι εθνική. Και μια και λέω εθνική, είναι επίσης ένα κομμάτι από τη μεγάλη δράση του ΑΚΕΛ εδώ στη Βρετανία, που αποτελεί συστατικό μέρος της συνολικότερης εθνικής δράσης του ΑΚΕΛ στην Κύπρο, μιας εθνικής δράσης άκρος πατριωτικής. Εθκέβαζα, τώρα που έπρεπε να ετοιμάσω την ιστορία εν όψη της δικής μου παρουσίας σήμερα εδώ στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΑΚΕΛ στη Βρετανία, ότι εδώ το παράρτημα είχε κάνει διαδηλώσεις στη Βρετανία, πέραν από τις πολλές διαδηλώσεις υπέρ της απόδοσης ελευθερίας στην Κύπρο από τη Βρετανική απεικιοκρατία, έκαναν και διαδηλώσεις υποστηρίζοντας αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Έστω και αν το ΑΚΕΛ πολιτικά διαφώνησε με τον ένοπλον αγώνα της ΕΟΚΑ, που τελικά αποδείχθηκε ότι είχε και δίκαιο για τις ενστάσεις του το ΑΚΕΛ και για τις εκτιμήσεις που έκανε, αλλά εξεχώριζαν τα πάντοτε το ΑΚΕΛ. Όταν θα εκτελούσαν τον Μιχαλάκη, τον Καραολίν και τον Ανδρέα, τον Δημητρίου, αγωνιστές της ΕΟΚΑ, έκανε διαδηλώσεις του ΑΚΕΛ στο Λονδίνο, ζητώντας να μην εκτελεστούν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Τούτο λέγεται πατριωτισμός. Και τούτο με φέρνει σε ένα γεγονός που πρόσφατα το εγνώρισα και είναι καλά επίσης να το φέρουμε στο φως της δημοσιότητας. Όταν οι Βρετανοί επικήρυξαν τον Αυξεντίου κάτω στην Κύπρο, με βάση των νόμων όλες οι εφημερίδες θα έπρεπε να δημοσιεύσουν την επικήρυξη των Βρετανικών απεικιοκρατικών αρχών. Η μόνη εφημερίδα, το υπογραμμίζω, η μόνη εφημερίδα που δεν δέχτηκε να δημοσιεύσει την επικήρυξη του Αυξεντίου ήταν ο Νέος Δημοκράτης, η τότε εφημερίδα του ΑΚΕΛ. Και όταν μετά από λίγους μήνες η Daily Worker, η εφημερίδα, ερώτησε τον Παπαϊωάννου, μα πώς και δεν έχει δημοσιεύσει την επικήρυξη των Βρετανών του Αυξεντίου ο Νέος Δημοκράτης, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Το όργανο του λαού δεν μπορεί να γίνεται όργανο της απεικιοκρατίας. Τούτον εν το ΑΚΕΛ. Πατριωτικό μια ζωή που δίνει αγώνες για την Κύπρο μας και τον λαό μας. Είναι γι' αυτό λοιπόν που πρέπει να γράψουμε την ιστορία εδώ πέρα του παραρτήματος, γιατί είναι γεμάτη από παραδείγματα που προσθέτουν σημαντικές ψηφίδες εις τη συνολική ιστορία του κινήματος της αριστεράς, του κόμματος μας, για την οποία ιστορία δίκαια είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε υπερήφανοι. Πέρα λοιπόν από την οργάνωση των μεταναστών, των Κυπρίων εδώ στην Κύπρο, πέραν από τη συμμετοχή στους αγώνες ευρύτερα των εργατών και των εργαζομένων εδώ στη Βρετανία, το ΑΚΕΛ λειτουργήσε και ως οικοδόμος της ζωής. Έφτιαξε σχολεία, έφτιαξε οργανώσεις νέων γυναικών, έφτιαξε εφημερίδες για να δώσει περιεχόμενο στη ζωή
των Κυπρίων που έφευγαν εξ ανάγκης από την Κύπρο, εταξίδευαν χιλιάδες μίλια μακριά και έρχονταν στην Αγγλία. Αυτό με πάει επίσης στη δράση που έκαμνε το ΑΚΕΛ την ίδια περίοδο κάτω στην Κύπρο. Όταν άνοιξε η περίκλειστη περιοχή της Αμοχώς του, που την άνοιξε ο Ατήλας, και περπάτησα την περίκλειστη περιοχή, πριν πάμε στην περίκλειστη περιοχή με κάποιους φίλους της κίνησης Αμοχώς του, επεράσαμε που το δημοτικό γήπεδο Αμοχώς του και που το γυμνάσιο Αμοχώς του, τα οποία δημιούργησε η αριστερά στην Αμόχος του. Οι δήμαρχοι μας, ο Αδάμ Αδάμαντος και αργότερα ο Ανδρέας ο Πούγιουρος, με πίσω τους το ΑΚΕΛ, έχτιζαν για όλους αυτά που δεν έκαμνε η απεικιοκρατία για τους Κυπρίους, έκαμνε τα το ΑΚΕΛ. Έχτισαν εργατικές πολυκατοικίες για να στεγάσουν φτωχούς ανθρώπους εργαζόμενους. Το ίδιο έκαναμε και στη Λεμεσό με τον Πλουτίντο Σέρβανο δήμαρχο και αργότερα τον Κώσταντο Παρτασίδη. Εχτίσαμε εργατικές πολυκατοικίες, εκάμαμε πιο πλούσια τη ζωή των ανθρώπων στο περιεχόμενο, δημιουργώντας. Τούτον εν το ΑΚΕΛ. Όπως πολύ όμορφα το διατύπωσε ο Μιχάλης ο Πουμπουρής κάποτε, εμείς μια ζωή είμαστε οικοδόμοι της ζωής. Ποτέ δεν χαλάσαμε τίποτε. Ποτέ δεν ευλάψαμε τον τόπο. Λάθη εκάμαμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά ποτέ το ΑΚΕΛ δεν έβλαψε τον τόπο και ποτέ δεν διανοήθηκε να βλάψει κανέναν άνθρωπο. Ανεξαρτήτως εάν δεν ανήκει ή ανήκει στο δικό μας το χώρο, και κλασικά παραδείγματα είναι αυτά που είπα με τους αγωνιστές της ΕΟΚ. Αυτό είναι το ΑΚΕΛ, φίλες και φίλοι. Είναι γι' αυτόν που είμαστε υπερήφανοι για το κόμμα μας και είναι πάνω σε αυτήν την ιστορία που θα πρέπει να πατήσουμε για να συμπληρώσουμε τα 100 χρόνια ζωής και δράσης του κόμματός μας το 2026 και την ίδια ώρα να ανοίξουμε άλλα 100 χρόνια δημιουργικά, γεμάτα από περιεχόμενο για τον απλόν άνθρωπο, για τον τόπο μας, για τον λαό μας. Δεν είναι καινού περιεχομένου το σύστημα που λέμε ότι για μας πάνω απ' όλα είναι η Κύπρος και ο λαός μας. Αυτή είναι η ιστορία του ΑΚΕΛ και αυτή είναι η ιστορία την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να γράφουμε και εδώ στη Βρετανία και κάτω στην Κύπρο. Είναι γι' αυτό λοιπόν που λέω ότι θα πρέπει να γράψουμε την πλούσια ιστορία που έχει το ΑΚΕΛ εδώ στη Βρετανία, από τους πρώτους κομμουνιστικούς κύκλους της δεκαετίας του 30 του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι ακόμα και οι πιο παλιοί που έζησαν, λέει μου ο Πάμπος για ένα χωρό που είχε πιο χιλιάδες κόσμο και δείχναν οι φωτογραφίες, αυτές τις εποχές πόσο πραγματικά θα εκπλαγούν και ήδη όταν κάτσουμε κάτω να γράψουμε την ιστορία και ο καθένας θα προσθέτει τις δικές του εμπειρίες, βιώματα, στις εμπειρίες και στα βιώματα των άλλων, πραγματικά πόσο μεγάλη και πλούσια δράση έχει αυτό το κίνημα στη Μεγάλη Βρετανία. Με πολλές προσωπικότητες, να μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω τον Τεύκρον τον Ανθία, ο οποίος έπαιξε σημαντικότατο ρόλο για τη δημιουργία των σχολείων. Και ξέρετε ότι σχολεία σημαίνει μόρφωση, σημαίνει παιδεία, σημαίνει πολιτισμός και είναι σε αυτά που πραγματικά η ιστορία του ΑΚΕΛ και εδώ στη Βρετανία και στην Κύπρο έχει γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα. Και επειδή ένας φεύγει, είτε φεύγει από τη ζωή είτε πάει πίσω στην Κύπρο, εγκαλά αυτή η ιστορία να είναι γραμμένη για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να γνωρίζουν οι νεότεροι που έρχονται στο κίνημα, οργανώνονται στο ΑΚΕΛ,
μπαίνουν σε αυτόν το κτίριο το κοινοτικό κέντρο εδώ, ότι τούτο το κτίριο αλλά και τούτος ο χώρος του Αγγέλη στη Βρετανία έχει μια πολλά μεγάλη ιστορία την οποία αναλαμβάνουμε όλοι εμείς συλλογικά να τη συνεχίσουμε και να την πάρουμε και παρακάτω σε νέες συνθήκες πλέον. Η παρουσία και η παρέμβαση του Αγγέλη στη Βρετανία πάντοτε είναι πολύ σημαντική και για τους πολιτικούς αλλά και για τους εκλογικούς αγώνες που δίνουμε κάτω στην Κύπρο. Και πάντοτε είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά του παραρτήματος για αυτούς τους μεγάλους πολιτικούς και εκλογικούς αγώνες. Στους πολιτικούς αγώνες θα ήθελα να ξεχωρίσω πέραν από την τεράστια προσφορά στην προσπάθεια που κάνουμε για να λυθεί το Κυπριακό, να απελευθερώσουμε την Κύπρο, να επανενώσουμε την Κύπρο και μαζί ξανά Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να συνδιαχειριζόμαστε το κοινό μας κράτος και το κοινό μας μέλλον, να σημειώσω σε αυτήν την ιστορία δύο πράγματα. Πρώτον, η παρουσία των Τουρκοκυπρίων εδώ στη Βρετανία. Ήρθαν Τουρκοκύπροι και ως μετανάστες, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, ήρθαν όμως και εδώ Τουρκοκύπροι κυνηγημένοι από την εθνικιστική τουρκοκυπριακή ακροδεξιά που δεν άντεχε να βλέπει Τουρκοκύπριους να συνεργάζονται και να δουλεύουν και να αγωνίζονται μαζί με τους Ελληνοκύπριους για καλύτερη κοινωνία και καλύτερη χώρα. Και ξέρουν ότι εδώ ευρήκαν από κούμπι και προστάτευσαν τη ζωή τους πολλοί Τουρκοκύπριοι κομμουνιστές και ακελικοί. Τους έστελνε και το κόμμα στη Βρετανία για να τους προστατεύσει, αλλά και ήδη υποχρεώνονταν να έρθουν μαζί με τις οικογένειές τους για να γλιτώσουν την εκτέλεση από την TMT και τους μασκοφόρους του Ραούφ Ντεχτάσ. Ξέρετε, οι Ελληνοκύπριοι εθνικιστές με τους Τουρκοκύπριους εθνικιστές μισούνται θανάσιμα μεταξύ τους, αλλά χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους. Όπως είχε μασκοφόρους η TMT και σκότωνε Τουρκοκύπριους πατριώτες, έτσι και οι μασκοφόροι του Γρίβα εσκοτώναν Ελληνοκύπριους πατριώτες και αριστερούς. Το ίδιο έκανε και η ΕΟΚΑΒ αργότερα, όπως έκανε και η TMT. Είναι ένα παράλληλο στοιχείο που έχει η ακροδεξιά στην Κύπρο, η εθνικιστική δεξιά στην Κύπρο, είτε τουρκοκυπριακή είτε ελληνοκυπριακή, το ίδιο νησάφ, το ίδιο, η ίδια ράτσα είναι, τις ίδιες μεθόδους, τις μισάνθρωπες, τις μισαλόδοξες χρησιμοποιούν. Έρχονταν λοιπόν εδώ Τουρκοκύπροι για να βρουν καταφύγιο. Πρόσφατα χάσαμε και ένα σύντροφο, τον σύντροφο τον Νουρετίν, είδα τον και στη φωτογραφία. Επειδή η κηδεία του ήταν λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές και δεν μπορούσαμε να έρθουμε, αύριο να πάμε να καταθέσουμε και τον Στεφάνη της αγάπης μας, της ευγνωμοσύνης μας και της εκτίμησης μας για αυτόν τον θαυμάσιο σύντροφο ο οποίος επρόσφερε πολλά για την Κύπρο μας, επρόσφερε πολλά όμως και για το κόμμα μας. Και θεωρούμε υποχρέωση μας μαζί με την ευκαιρία των γιορτασμών για τα 50 χρόνια του κόμματος να πάμε στο νεκροταφείο και να καταθέσουμε το στεφάνι της αγάπης και της εκτίμησής μας. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω αναφορικά με την πολιτική δράση του ΑΚΕΛ είναι η συμμετοχή και ο ρόλος του ΑΚΕΛ για το κίνημα των αποδήμων. Εν και χρειάζεται να πω, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι πάντοτε το ΑΚΕΛ, ειδικά εδώ στη Βρετανία, αποτελεί το βασικό άξονα, τη βασική δύναμη για το κίνημα των αποδήμων, διαχρονικά. Έχω και εγώ μια μικρή εμπειρία, ζώσα από αυτήν τη δράση του ΑΚΕΛ, από το 1996 όταν πρωτοήρθα σε αυτόν εδώ το χώρο πλέον ως Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ
τότε να μιλήσω στην εκδήλωση που κάθε χρόνο γίνεται για τον Μισαούλη και Καβάζογλου. Ήταν από τότε που εγνώρισα την παροικία, αλλά είχα την τύχη μετά, συνοδεύοντας έναν πολύ στενό φίλο της παροικίας, τον Δημήτρη τον Χριστόφια, πολλές φορές να παρευρεθώ σε εκδηλώσεις του παραρτήματος αλλά και της παροικίας. Και θυμούμε μέχρι και στην Τραβάλκα Square, που ήταν ένας χώρος γνωστός για όλους τους απόδημους της Κύπρου μας, εκεί κατάληγαν συνήθως οι διάφορες εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες, πορείες που γίνονταν για την Κύπρο. Είχα και εγώ την τύχη κανένα δυο φορές να βγω στο άγαλμα του Τραφάλκα Square με μια σκάλα που εκουβάλαν ο Μιχάλης ο Καραολής, ο πατέρας του Χρήστου, και άλλοι φίλοι και σύντροφοι από το παράρτημα για να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό είναι ένα μέρος μικρό μιας μεγάλης ιστορίας την οποία θα πρέπει να κρατήσουμε. Όπως είχα και την τύχη να γνωρίσω αγγελικούς και εδώ στη Βρετανία αλλά και από πολλές άλλες χώρες, όταν ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είχα εν μέρη την ευθύνη για την διαφώτιση και είχα μοναδικές εμπειρίες είτε σε χώρες του εξωτερικού και εδώ στη Βρετανία είτε στην Κύπρο με τους απόδημους σε διάφορες χώρες να μοιραζόμαστε τις προοπτικές αλλά και τις αδυναμίες και τα προβλήματα σε σχέση με τον αγώνα που δίνουν οι απόδημοι μας σε πολλές χώρες στο εξωτερικό για να προβάλλουν την τραγωδία της Κύπρου του 1974 και πολύ περισσότερο να προβάλλουν την ανάγκη για λύση στο Κυπριακό στο πλαίσιο το συμφωνημένο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τις συμφωνίες που έκαναν οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι το 1977 και το 1979 για λύση διζωνικής ζυγινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να μπορέσουμε να απαλλαχθούμε από την, να απαλλαγούμε από την κατοχή και να επανενώσουμε τον τόπο και τον λαό. Το τρίτο χαρακτηριστικό του ΑΚΕΛ εδώ στη Βρετανία είναι η μεγάλη συνεισφορά στους εκλογικούς αγώνες. Θυμούμαι που ήμουν νεαρός μητσής, τώρα σιγά σιγά αρκέψαμε και γερνούμε, που ελάλενε ο παπάς μου άμα δείχναντες καταμετρήσεις των εκλογών, να θυμούμε εκλογές του 81 να μετρούσαν ως την Τρίτη. Και σαν τώρα που φτιάχνουν τα αποτελέσματα, έχει και exit poll, φτιάχνουν και τα προγνωστικά. Θυμούμε πραγματικά, συγγνώμη, ήταν το 76 ή το 81, ακόμα ήταν πλειοψηφικό το σύστημα, που εμετρούσαν ως την Τρίτη. Και είχε έναν πίνακα στο ΡΙΚ και γράφαμε την Κυμωλία κάποια αποτελέσματα και ευκάλλαν κάποιες προβλέψεις άλλες εποχές. Και θυμούμε τον παπά μου που ελάλεν τώρα να δούμε και για τις κάλπες του Λονδίνου και αμέσως σίζουμε. Και αυτό ήταν πραγματικότητα. Η πλειοψηφία των μεταναστών ήταν φτωχοί άνθρωποι. Το μοναδικό οργανωμένο κόμμα στην Βρετανία και ειδικά στο Λονδίνο ήταν το ΑΚΕΛ. Άρα πολλοί που έρχονταν στην Βρετανία γνωρίζονταν με το ΑΚΕΛ και αριστεροί να μην ήταν, εγίνονταν αριστεροί. Και είχαμε πάντοτε μεγάλη συνεισφορά, είχετε μεγάλη συνεισφορά στις εκλογικές νίκες που έχουμε ως κόμμα. Πρέπει να πω ότι και τώρα σε αυτήν την εκλογική μάχη που δώσαμε πρόσφατα για τις προεδρικές εκλογές η Βρετανία έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα και θέλω γι' αυτό να σας συγχαρώ για αυτήν τη συνεισφορά, ειδικά το φίλο μου τον Ανδρέα και όλους τους νεαρούς που έκαμα φοβερή δουλειά για τις εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολλά συγκινητικό όταν είχα επισκεφτεί την ΕΔΟΝ λίγο πριν τις εκλογές να δω να αποκάμνουν με τις δουλειές, όχι γιατί αφέβαλα για τη δουλειά, πάντα οι ΕΔΟΝΙΤΕΣ είναι μπροστά, αλλά ήταν έτσι όπως το στρατηγείο, με κάμποσα τηλέφωνα, με πίνακες, προβολές, κομπιούτερ, πράγματα κακά και κρατούσαν κατάσταση για την κάθε οργάνωση, την κάθε χώρα και το τι θα κάνουμε και μου είχε μπει ο Σεβίρος, ο γραμματέας της ΕΔΟΝ, να σε διαβεβαιώσω, σύντροφε,
ότι στο εξωτερικό θα πάμε καλά. Αν ήταν μόνο η ψήφη του εξωτερικού, ίσως να έχουμε και πρόεδρο τώρα. Και εδώ στο Λονδίνο, εδώ στη Βρετανία, πήγαμε πραγματικά πάρα πολύ καλά και θέλω να σας συγχαρώ για αυτήν τη δουλειά. Εσταθήκατε αντάξει στις μεγάλες παραδόσεις που έχουμε εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Δυστυχώς τις εκλογές δεν τα καταφέραμε. Η Κύπρος είχε και συνεχίζει να έχει ανάγκη για προοδευτική αλλαγή. Και η υποψηφιότητα, η ανεξάρτητη που υποστηρίξαμε του Ανδρέα του Μαυρογιάννη είχε ακριβώς αυτόν τον χαρακτηριστικό, ότι εσυνένωνε δυνάμεις έξω και πέρα από τα παραταξιακά όρια για να αλλάξουμε δρόμο ως Κύπρος, να πάρουμε το δρόμο της προόδου. Και όταν αναφέρουμε στην πρόοδο, δεν αναφέρουμε απλά σε κάποιους αριθμούς που λαλούν για την οικονομία και κάποιες στατιστικές που συνήθως βάζουμε για την κοινωνία. Οι αριθμοί λένε κάποιες πραγματικότητες ως ένα σημείο. Αλλά στη δική μας την αντίληψη η πρόοδος πάει έξω και πέρα από την ευημερία κάποιων αριθμών. Πάει στην ευημερία του ανθρώπου. Και για να ευημερήσει ο άνθρωπος δεν αρκεί μόνο να έχει τα υλικά αγαθά που πρέπει να τα έχει, αλλά χρειάζεται και τα πνευματικά αγαθά. Χρειάζεται ο τόπος μας να έχει έναν ισχυρό πολιτισμό για να πατά γερά πάνω σε αυτόν τον πολιτισμό. Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται έναν ορθολογισμό για να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό και τα φοβικά σύνδρομα. Και ήταν αυτή η μάχη που εδώσαμε με τον Ανδρέα του Μαυρογιάννη. Ήταν ο ορθολογισμός ενάντια στον λαϊκισμό και στα φοβικά σύνδρομα. Η μάχη που εδώσαμε ήταν η μάχη, η πολιτεία, το κράτος, η κάθε κυβέρνηση να έχει κοινωνική ευαισθησία πραγματικά ενάντια στην αναλγησία, ενάντια στην πολιτική να εξυπηρετούνται οι λίγοι και οι προνομιώχοι της κοινωνίας. Όταν μια πολιτεία, ένα κράτος, μια κυβέρνηση έχει κοινωνική ευαισθησία, τότε δεν μπορεί να προσπερνά τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια. Δεν μπορεί να προσπερνά το γεγονός ότι νέοι και νέες μας προτιμούν να μην ίσκουν στις χώρες των σπουδών τους, γιατί δεν βλέπουν προοπτική για να χτίσουν τη δική τους τη ζωή κάτω στην Κύπρο μας. Χρειάζεται να υπάρχει πρώτα απ' όλα ευαισθησία, γιατί τα νέα ζευγάρια δεν προσδοκούν πλέον να έχουν σπίτι, γιατί είναι άπια στον όνειρο, γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα και πολιτικές για την προσιτή στέγη στην Κύπρο. Ότι σκέφτονται διπλά και τριπλά να φτιάξουν οικογένεια, γιατί πέραν από την ακρίβεια δεν υπάρχουν ούτε δομές ούτε και υποδομές κάποιος να φτιάξει οικογένεια και να είναι σίγουρος ότι θα μπορεί κάπου να εμπιστευτεί τα παιδιά του και να μπορέσει να δημιουργήσει τη ζωή του μαζί με την οικογένειά του. Δεν αρκεί να εκφράζουμε κάποιες φιλάνθρωπες πρωτοβουλίες και να φροντίζουμε για 2, 3, 4 ανθρώπους που ενδεχομένως να φτιάχνουν στην τηλεόραση γιατί δεν έχουν τα βασικά και να εμφανίζεται ο πρόεδρος και να λέει να σας λύσω το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τους 3-4, για χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο, που δεν έχουν τα βασικά, που έχουν τεράστια προβλήματα, που είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και η προηγούμενη κυβέρνηση τους εξέχασε παντελώς και θα περιμένουμε να δούμε αυτή η κυβέρνηση τι θα κάνει. Οι προεδρικές εκλογές και η μάχη που δώσαμε με τον Ανδρέα τον Μαυρογιάννη ήταν επιτέλους να υπάρχει εντιμότητα, ειλικρίνεια και απλότητα στην πολιτική και δημόσια ζωή του τόπου.
Δεν μπορεί να προσπερνούμε αστόχαστα και αδιάφορα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος διασύρεται στο εξωτερικό εξαιτίας χρυσών διαβατηρίων, εξαιτίας κάποιων μαύρων βαν που εγύριζαν στους κυπριακούς δρόμους παρακολουθώντας κανείς δεν ξέρει πόσους και ποιους. Και ο προηγούμενος πρόεδρος με την κυβέρνησή του να εσφύριζαν αδιάφορα και να μην παραδέχονταν κιόλας ότι υπάρχουν προβλήματα. Και το μήνυμα που είχαμε θέσει με την υποψηφιότητα του Ανδρέα του Μαυρογιάννη είναι ότι αυτά, σε αυτά τα φαινόμενα που υποβιβάζουν την πολιτική και δημόσια ζωή του τόπου, που υποβιβάζουν και εκθέτουν τη χώρα μας, θα μπει έναν τέλος. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που η υποψηφιότητα του Ανδρέα του Μαυρογιάννη αγκαλιάστηκε ευρύτατα. Πρώτα απ' όλα αγκαλιάστηκε από την εκλογική βάση του ΑΚΕΛ που επέτυχε απίστευτη συσπήρωση. Ήταν γιατί η επιλογή μας να υποστηρίξουμε τον Ανδρέα του Μαυρογιάννη και η ίδια η δράση του Ανδρέα του Μαυρογιάννη έπεισε και ενέπνευσε τον κόσμο μας. Και γι' αυτό με πολύ ζέση και πολύ ενθουσιασμό έδωσαν τη μάχη των προεδρικών εκλογών. Και επειδή η υποψηφιότητα του Ανδρέα του Μαυρογιάννη έπεισε και ενέπνευσε, σε αυτές τις εκλογές ήρθαν πίσω στις κάλπες κόσμος του ΑΚΕΛ που είχε να αποστασιοποιηθεί και δεν πήγε να ψηφίσει ούτε το 16 ούτε το 21. Γι' αυτό πετύχαμε αυτόν το σχεδόν 30% στον πρώτο γύρο και με φόρα μπήκαμε στο δεύτερο γύρο και διεκδικήσαμε μέχρι τέλους την νίκη στις προεδρικές εκλογές. Γιατί την ίδια ώρα η επιλογή μας ενέπνευσε και κόσμον έξω και πέραν από την αριστερά πάνω σε αυτήν την πολιτική ατζέντα την προοδευτική και πήγαινε και ψήφισε Ανδρέα Μαυρογιάννη. Για να στείλει το μήνυμα ότι η μισή κοινωνία μας τουλάχιστον θέλει, επιθυμεί και απαιτεί μια προοδευτική αλλαγή. Τα διακυβεύματα των εκλογών δεν τελειώσε. Τα στοιχήματα των εκλογών είναι εκεί. Και έστω και αν δεν έχουμε κερδίσει τις εκλογές, εμείς αυτήν τη δουλειά ως η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να υλοποιηθεί όσον περνά από το δικό μας χέρι και όσες δυνατότητες μας δίνει το Σύνταγμα για να κάνουμε τόνο πράγμα. Από το βράδυ των εκλογών εδηλώσαμε ότι εμείς είμαστε στην αντιπολίτευση και για να χαρακτηρίσουμε την αντιπολίτευσή μας εδώσαμε και κάποια χαρακτηριστικά. Είπαμε ότι θα είναι διεκδικητική και μαχητική, αλλά την ίδια ώρα θα είναι και υπεύθυνη και πατριωτική. Εν είπαμε κάτι διαφορετικό από αυτόν που το ΑΚΕΛ μια ζωή κάνει. Και διεκδικεί μαχητικά τα δικαιώματα για την Κύπρο μας, για τους εργαζόμενους, για την κοινωνία, αλλά την ίδια ώρα είμαστε και υπεύθυνοι πάντοτε να μετρούμε και τις προεκτάσεις των όποιων αποφάσεων και των όποιων ενεργειών μας. Είμαστε μεγάλο κόμμα, έχουμε χιλιάδες κόσμων πίσω μας και αποφάσεις και ενέργειες μας επηρεάζουν την Κύπρο και την κοινωνία. Άρα όπως κάναμε μια ζωή να μετρούμε και τις προεκτάσεις και τις συνέπειες, το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτό χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ. Η μαχητικότητα και η διεκδικητικότητα, αλλά και η υπευθυνότητα και ο άδελος πατριωτισμός. Θα μας είδατε να ασκήσαμε κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για δηλώσεις που έκαμε στην Ελλάδα ότι στα πλαίσια του συντονισμού με την Ελλάδα, που πρέπει να υπάρχει ο συντονισμός και η στενή συνεργασία, Κύπρος έχει ως βασικό στήριγμα την Ελλάδα, άρα είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία και ο στενός συντονισμός. Αλλά αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι να συνεδριάζουν μαζί και τα υπουργικά συμβούλια
της Κυπριακής κυβέρνησης και της ελληνικής κυβέρνησης στην παρουσία του Προέδρου και του Πρωθυπουργού πολιτικά είναι λάθος και επιζήμιο για τον αγώνα μας και για τα μηνύματα που στέλνει διεθνώς. Επιτέλους στην Κύπρο θα πρέπει κάποια πράγματα να τα βλέπουμε στα μάτια και να εκτιμούμε σωστά τα πολιτικά διακυβεύματα. Ποια είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας? Η προπαγάνδα της Τουρκίας είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έπαυσε να υπάρχει από το 1964. Και λέει η Τουρκία ότι αυτόν το οποίο ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία, που έπαυσε κατά την Τουρκία να υπάρχει το 1964 μετά τις διακοινωτικές συγκρούσεις, ουσιαστικά είναι οι Έλληνες που σφετερίζονται την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα εμάς ο στόχος μας ποιος θα πρέπει να είναι? Την ώρα που αγωνιζόμαστε για λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας για να μετεξελίξουμε το ενιαίο δικοινωτικό κράτος σε διζωνικών δικοινωτικών ομοσπονδιακών, όπως έχουμε συμφωνήσει από το 77 και επαναβεβαιώσαμε το 79 και με διάφορες άλλες ευκαιρίες, και είναι μέσα στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέσα στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ. Την ίδια ώρα θα πρέπει να στηρίζουμε και να προβάλλουμε την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία αμφισβητεί και προσπαθεί να διαγράψει η Τουρκία. Και επειδή το κράτος μας είναι δικοινοτικό και πάντοτε σωστά λέμε ότι εμείς εκφράζουμε και πρέπει να εκφράζουμε και τους Τουρκοκύπριους, δεν πρέπει να προβαίνουμε σε ενέργειες που στέλνουν διαφορετικά μηνύματα από αυτά που κανονικά θα πρέπει να στείλουν. Και επιτέλους αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν. Στο παρελθόν έγιναν σοβαρότατα λάθη προς αυτήν την κατεύθυνση. Και πολλές φορές συγχύζουμε και τους ξένους. Και πολλές φορές στο εξωτερικό μας ρωτούν, άμα πάμε, που ποιαν Κύπρον είσαστε, την ελληνική, οξά την τουρκική. Προσπαθώντας να τους εξηγήσουμε ότι μια είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, που ανήκει στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους και έχει και σημαία και εν τούτον που θέλουμε να αποκαταστήσουμε με τη λύση του Κυπριακού. Επιτέλους θα πρέπει να προσέχουμε και τα πολιτικά μηνύματα που στέλνουμε όλοι μας, και όσο πιο ψηλά είσαι στην ιεραρχία τόσο πιο σημαντικό είναι το μήνυμα, ειδικά αν είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι αναφορικά με το Κυπριακό. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην οριστική διχοτόμηση. Το είπαμε χίλιες φορές. Ήταν αυτό το μήνυμα που στείλαμε και στις προεδρικές εκλογές με την υποψηφιότητα του Ανδρέα του Μαυρογιάννη, με τον οποίο συμμεριζόμασταν και συμμεριζόμαστε την ίδια ακριβώς θέση. Ότι θα πρέπει να εγκαταληφθεί αυτή η παθητική στάση, αναμένοντας από κάποιους να κινηθούν, αν θα κινηθούν, για τη λύση του Κυπριακού και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Με δικές μας πρωτοβουλίες συγκεκριμένες, στοχευμένες, να ενεργοποιήσουμε ξανά το ενδιαφέρον του διεθνούς παράγοντα και ειδικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να αναλάβει ο κύριος Κουτέρες μια νέα πρωτοβουλία για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις που διακόπηκα στο κράτος Μοντανά το 2017, να διαπραγματευτούμε πάνω στο δικό του πλαίσιο, που αποτελείται από τα θέματα τα οποία έχουν μείνει ανοιχτά, να συμφωνήσουμε και να έχουμε μια συνολική λύση στο Κυπριακό. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Και αυτό θα πρέπει να κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούμε διάφορα. Έστειλε επιστολές ο πρόεδρος, ζητά ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, μιλάει για να εμπλέξουμε τα ευρωτουρκικά. Ζητήσαμε το πιο απλό. Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε μια ενημέρωση για το ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, ποιος είναι ο δικός σας χάρτης, τι εννοείται ενεργότερη με το ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για λύση, για να ξέρουμε και εμείς τι να μου γίνεται, να σου πούμε και εμείς τη δική μας την άποψη. Και ζητήσαμε σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να είμαι δίκαιος με τον Πρόεδρο.
ανταποκρίθηκε. Όταν του τηλεφώνησα, μου είπε ότι αμέσως μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, θα πάει τώρα στις Βρυξέλλες, θα συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο για να μας ενημερώσει και να πούμε τις απόψεις μας. Εμάς η άποψή μας είναι πολλά συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλος δρόμος για να επιδιώξουμε την συνέχιση των διαπραγματεύσεων πέραν από αυτόν που για 4 συναπτά έτη έλεγε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Να συνεχίσουμε που διακόψαμε το 2017 στη βάση του πλαισίου Κουτέρες, διαφυλάσσοντας τις συγκλήσεις. Ένα πρέπει να ξέρουμε ο Πρόεδρος τι λέει επ' αυτού. Τι εννοεί ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεράσματα του Συμβουλίου από το 21 που επαναβεβαιώθηκαν και το 22 που λέει αυτό που πραγματικά υπάρχει. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο μέσα σε αυτόν το πλαίσιο των προσπαθειών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να βοηθήσει για τη λύση. Καλοδεχούμενη αυτή η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε και κράτος μέλος της ότι πρέπει να βοηθήσει στη λύση του Κυπριακού. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί ούτε και θέλει να υποκαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν λέω ότι ο Πρόεδρος λέει αυτό το πράγμα για να είμαι επίσης δίκαιος μαζί του. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς λέει για να ξέρουμε κι εμείς, αν συμφωνούμε, να διαφωνούμε, θέλουμε να πούμε κι εμείς τη δική μας την άποψη που πάντοτε είναι τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Έχω μακρηγορήσει, θα κλείσω με το εξής. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια τώρα ως κόμμα για να καταστήσουμε το κόμμα πιο αποτελεσματικό, με πιο γρήγορα αντανακλαστικά, με πιο ευδιάκριτη παρέμβαση στην κοινωνία, με μια προσπάθεια να αγκαλιάσουμε περισσότερον κόσμο, τόσο με τη δράση μας, όσο και με την οργανική σχέση που πρέπει να αναπτύξουμε με αυτόν τον κόσμο που για διάφορους λόγους δεν έρχεται στο ΑΚΕΛ. Αλλά προσδοκεί από το ΑΚΕΛ, επενδύει στο ΑΚΕΛ, συμφωνεί μαζί του σε πολλά βασικά σημεία, σε πολλές βασικές προτάσεις, σε πολλά κεφάλαια της δράσης του για να πάρουμε την Κύπρο και την κοινωνία μας μπροστά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε και θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε και με τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στις δομές μας, στις διαδικασίες μας, στις νοοτροπίες μας, στους τρόπους δουλειάς μας ως ΑΚΕΛ, για να φέρουμε μέσα περισσότερον κόσμο, για να μπορούμε πιο αποτελεσματικά να αγκαλιάζουμε με τη δράση μας περισσότερον κόσμο και για να γινόμαστε πιο κατανοητοί και πιο αποτελεσματικοί. Είναι γι' αυτό που πρέπει να δούμε και τη ρητορική μας και την εικόνα μας. Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν ήταν κόμμα της εικόνας, ήταν πάντοτε κόμμα της ουσίας. Αλλά βρισκόμαστε στην εποχή των εικόνων και θα πρέπει να δούμε και την εικόνα μας, η οποία βεβαίως θα στηρίζεται πάνω στην ουσία της πολιτικής μας και της παρέμβασής μας. Αλλά χρειαζόμαστε και εικόνα μαζί για να μπορούμε την ουσία να την προσλαμβάνει η κοινωνία και να λέει μπράβο στο ΑΚΕΛ, εσωστές οι θέσεις του, εσωστές οι παρεμβάσεις του, είναι προς όφελος της Κύπρου μας, είναι προς όφελος της πλειοψηφίας της κοινωνίας, προς όφελος του κόσμου που θέλει στήριξη και θαλπορεί από το κράτος. Αυτά τα πράγματα θα επιχειρήσουμε να τα κάνουμε. Είναι γι' αυτό που έχουμε εξαγγείλει για το ερχόμενο φθινόπωρο την πραγματοποίηση καταστατικού συνεδρίου που το είχαμε να αποφασίσει στο τελευταίο τακτικό συνέδριο του ΑΚΕΛ τον Ιούλιο του 2021. Αυτά τα πράγματα θα τα κάνουμε. Άρα το επόμενο διάστημα μας περιμένει πολύ και εντατική δουλειά. Είμαι βέβαιος ότι συστατικό μέρος αυτής της δουλειάς είναι και η δουλειά που κάνουμε εδώ στο παράρτημα, στο Λονδίνο και στη Βρετανία. Άρα θα έχουμε και την ευκαιρία
να τα ξαναπούμε. Θα κάνουμε αυτήν τη δουλειά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν καθυλώνεται και δεν εγκλωβίζεται στο παρελθόν. Για μας η ιστορία μας και η ιστορική πορεία της Κύπρου, τα θετικά και τα αρνητικά, είναι όπως το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου. Θωρείς πίσω για να πιένεις με ασφάλεια μπροστά και να φτάσεις στον προορισμό σου. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε με τον αέρα της ιστορίας που έχουμε, τον αέρα που επήραμε τώρα στις εκλογές, γιατί το κόμμα από τις εκλογές ευκήκε συσπηρωμένο, δυνατό, με αυτοπεποίθηση, και όλα αυτά θα τα βάλουμε στη δουλειά μας για να επαναφέρουμε το ΑΚΕΛ εκεί που ιστορικά έταξε τον εαυτόν του, γιατί η Κύπρος έχει ανάγκη από έναν ισχυρό ΑΚΕΛ. Όσο πιο ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ, τόσο πιο ισχυρή είναι η ελπίδα για τον τόπο μας και τον λαό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στο κόμμα μας δαμέ στη Βρετανία, να τα εκατοστήσουμε και μετά να τα χιλιάσουμε. Να είστε καλά. Θέλω να συγχαρώ και όσους και όσες συντρόφους και συντρόφισσες θα τιμηθούν απόψε με την ευκαιρία των γιορτασμών των 50 χρόνων του κόμματος, με το μετάλλιο των 50 χρόνων συνεχούς προσφοράς στο κόμμα μας. Συγχαρητήρια προκαταρκτικά. Ευχαριστούμε τον σύντροφο Στέφανο για την ομιλία του. Να καλέσω ξανά τον σύντροφο Ανδρέα στο βήμα για να προχωρήσουμε στις βραβεύσεις. Καταρχάς να πω ότι έχει μια ομάδα συντρόφων που δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας σήμερα, είτε γιατί μείνουν μακριά, είτε για λόγους υγείας, τους οποίους να προσπαθήσουμε να τους το δώσουμε έτσι σε μια πιο προσωπική επαφή, σε συνεδρίες των ομάδων τους, αν είναι δυνατόν, είναι το καλύτερο. Και έτσι να προχωρήσουμε, το Στέφανο και να το αφήκουμε να κάτσει, να πρέπει να έρθει πάνω για να το σταδιά. Το λοιπόν, έτσι με σειρά που τους φράζω, με τη σειρά των ομάδων, που την κομματική ομάδα του Χάριγκε, ο σύντροφος ο Σάβα Μιχαλάκης, έρθει πάνω. Άνοιξα σου το. Σε υπόψη σου ότι έχω πρεσβειοποία, να σε τρυπήσω, δεν ξέρω. Έλα, μπορεί να μας φορούν το φωτογράφιο. Τώρα, τώρα. Να μην ίσκουν δαμεία, αυκάλουμε εις τραούλοι μαζί φωτογραφία. Που την κομματική νομάδα του Kingsbury, ο σύντροφος ο Κώστας ο Ζακάς. Έλα, Χαλάκη μου. Μίναμε, έλα πίσω. Δεν είναι αυτό. Αμεσότητα και κασιά σας. Πολλούς νέους πρέπει να πει εντάξει. Ιδέες. Που την κομματιγιωμά του Palmer's Green, ο Προκόπης ο Δημητρίου. Να κουτήσεις άλλα. Ο σύντροφαν τον Προκόπη. Έλα σύντροφε. Έλα από τα νέα μας σωρούν και φωτογράφια. Πάλι από την κομματική ομάδα του Palmer's Green, ο σύντροφος ο Δημήτρης ο Λαζάρου. Έλα, πω κοντή σου. Έλα, πω κοντή μου. Γεια σου, Δημήτρη μου. Έλα, πω κοντά να μας δάκρυμα. Συνεχίζουμε στην ίδια κομματική. Palmer's Green, σύντροφισσα η Εβούλα Νικολάου. Που
την κομμάτικη ομάδα του Southgate. Συντρόφισσα η Μαργαρίτα η Προδρόμου. Yes. Που την κομμάτικη ομάδα, εσείς πρέπει να λέτε cut for κομμάτι όπως... Η συντρόφισσα η Μαρούλα η Αδάνη. Και πάλι που την κομμάτι του Κάρφορ, ο σύντροφος ο Χρήστος Παρασκευά. Ο τελευταίος ο σύντροφος ο Χρήστος τώρα. Έλα, το δάμε, το δάμε. Και μετά από αυτή την πολύ έτσι ενημερωτική ομιλία του κυρίου Στεφάνου, τον έχουμε εδώ για έτσι κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις και θα αρχίσω, κύριε Στεφάνου, με το τελευταίο σας κομμάτι που είπατε ότι θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον κόσμο του Αγγέλ και αρχίζοντας από αυτό το κομμάτι και από την παροικία μας. Ποιες είναι οι προσπάθειες που κάνετε και πώς βλέπετε τις εξελίξεις όσον αφορά το γεγονός ότι οι παλιοί χάνονται, σιγά σιγά φεύγουν, η νεολαία μας έχει κατά κάποιο έτσι λόγο απομακρυνθεί λίγο από τις πολιτικές εξελίξεις. Ποιες είναι οι προσπάθειες που κάνει το ΑΓΕΛ για να φέρει κοντά του τους νέους της παροικίας μας, έτσι για να αυξηθεί, όπως είπατε και εσείς, τα μέλη του, να αυξήσει τα μέλη του και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά στην παροικία, είναι μεγάλη ανάγκη να εξευρεθούν τρόποι να διατηρείται και να δημιουργείται σχέση των Κυπρίων στη Βρετανία. Η διαφορά τώρα σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι οι Κύπροι είναι διασπαρμένοι πλέον, θα έλεγα, σε πολλά σημεία της επικράτειας της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν ήταν όπως παγιά που κυρίως ο κόσμος μαζευόταν στο Βόρειο Λονδίνο. Τώρα έχουμε και σε άλλες πόλεις και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεύτερον, πλέον λόγω της τεχνολογίας υπάρχουν και οι δυνατότητες για εξ αποστάσεως επαφή, παρότι η καλύτερη επαφή είναι η ζώσα. Όμως και η τεχνολογία θα πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να διατηρηθεί η συνοχή της κυπριακής παροικίας στην Βρετανία. Στην πραγματικότητα έχουμε μια μικρή Κύπρο εδώ στην Βρετανία με πολλές χιλιάδες Κυπρίων. Κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να πει πόσος είναι ο αριθμός, γιατί πλέον έχουμε και τρίτης και τέταρτης γενιάς Κυπρίους. Και αυτό με φέρνει σε έναν ακόμα θέμα. Αλλάζουν οι γενιές, σιγά σιγά η επαφή με την Κύπρο χάνεται. Νέοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πλέον τη γλώσσα τους. Σιγά σιγά χάνουν και συγγενείς και οικογένειες στην Κύπρο. Όταν χάνονται αυτοί οι δεσμοί, τελικά χάνεται και η ταυτότητα. Mm-hmm. Επομένως πρέπει να δούμε, και δεν αφορά μόνο το ΑΚΕΛ αυτό το πράγμα, αφορά και την πολιτεία, κυρίως την πολιτεία, πώς διατηρούμε την συνοχή και την επαφή με τους Κυπρίους εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Έναν πιο οργανωμένο και ισχυρό ΑΚΕΛ στη Βρετανία έχει να προσφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση πάρα πολλά, διότι το ΑΚΕΛ
έχει μια μεγάλη ιστορία εδώ στην παροικία στην Βρετανία και ειδικά στο Λονδίνο, γιατί με την δράση του βοηθούσε και βοηθά στην ύπαρξη αυτής της σχέσης και αυτής της συνοχής της κυπριακής παροικίας στην Βρετανία. Επομένως, όσο πιο οργανωμένο είναι το ΑΚΕΛ, τόσο περισσότερο θα μπορεί να προσφέρει και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάω σε ένα κομμάτι επίσης, παίρνοντας από την ομιλία σας την αναφορά σας σαν η αντιπολίτευση που το δηλώσατε μόλις έγιναν οι εκλογές και την κριτική σας που κάνατε όσον αφορά την περίπτωση του κ. Χριστοδουλίδη, που είπε ότι θα κάνω συναντήσεις με το Υπουργικό Συμβούλιο και το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδος και με την παρουσία μάλιστα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Πώς βλέπετε αυτή η εξέλιξη? Πιστεύετε, η δική μου άποψη και ρωτώ για να μου απαντήσετε, ότι αυτό θα επηρεάσει κατά κάποιο έτσι, λόγο και την εξέλιξη όσον αφορά την επανέναξη των συνομιλιών? Δεν είναι αυτό που θα επηρεάσει την επανέναρξη νημή των συνομιλιών, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπουμε τόσο προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα όσο και προς τη διεθνή κοινότητα σε σχέση με την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την επόμενη ημέρα των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορικά με τις κοινές συνεδρίες των Υπουργικών Συμβουλίων, για το οποίο εμείς διαφωνήσαμε, και θέλω να υπογραμμίσω ότι εμείς δεν διαφωνούμε ποσώς με τη στενή συνεργασία και το συντονισμό που απαραίτητος πρέπει να υπάρχει μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα είναι το βασικό μας στήριγμα. Έχει και η Ελλάδα τα δικά της τα προβλήματα και εμείς θα πρέπει να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είναι αυτόν που θα γίνει, θα είναι καλή συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και ανάλογα με το θέμα θα γίνονται επαφές με τους υπουργούς. Με αυτόν κανένα πρόβλημα, πρέπει να το πω. Είναι γι' αυτό που ζητήσαμε εμείς από τον Πρόεδρο να ξεκαθαριστεί η θέση για να ξέρουμε. Η επανέναξη όμως των διαπραγματεύσεων δεν θα εξαρτηθεί από αυτό. Θα εξαρτηθεί από την στάση που θα έχει η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία έναντι μιας ενδεχόμενης ανάληψης πρωτοβουλίας από τον Διεθνή Οργανισμό, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για να πιστεί όμως ο Γενικός Γραμματέας να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, πρέπει εμείς ως ελληνοκυπριακή πλευρά και εν γέννη ως Κυπριακή Δημοκρατία να έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό αναφορικά με ποιες στοχευμένες πρωτοβουλίες θα κάνουμε για να αποκαταστήσουμε από τη μια το έλλειμμα αξιοπιστίας που έχει κληρονομήσει ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον προηγούμενο, έτσι ώστε να πιστεί ο διεθνής παράγοντας ότι ο νέος πρόεδρος και η ελληνοκυπριακή πλευρά έχουν πραγματική βούληση για λύση στο Κυπριακό, έτσι ώστε να αναθερμανθεί και το διεθνές ενδιαφέρον που σήμερα είναι παγωμένο. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, τότε ενώπιον της Τουρκίας θα τεθεί το ζήτημα αναφορικά με το πώς προσεγγίζει μια νέα πρωτοβουλία. Βέβαια, για να γίνουν αυτά, χρειάζεται πρώτα να γίνουν οι εκλογές στην Τουρκία. Είναι ένας παράγοντας τον οποίο πρέπει επίσης να έχουμε μπροστά μας. Όμως, χρειάζεται αυτή η περίοδος να αξιοποιηθεί για να ενισχύσουμε τις επαφές μας τόσο με τα Ηνωμένα Έθνη όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνή παράγοντα για να αρχίσει να ενεργοποιείται προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας έλεγε για 4 χρόνια ότι θα πρέπει να γίνει. Από εκεί που διακόπηκαν το 2007, να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση στη βάση του πλαισίου Κουτέρες, διαφυλάσσοντας τις συγκλήσεις. Παραμένω σε αυτό το θέμα, Χριστοδουλίδη, και θέλω να ρωτήσω, ήταν, πιστεύετε εσείς, αξιοκρατική επιλογή του κ. Χριστοδουλίδη όσον αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο? Είπαμε την άποψή μας και γι' αυτό και η τοποθέτησή μας ήταν ότι ο κ. Χριστοδουλίδης έβαλε τον πήχη ψηλά και τελικά πέρασε από κάτω. Σημαντικά κριτήρια που έθεσε δεν τα υλοποίησε. Δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε με όλα τα κριτήρια που είχε θέσει ο κ. Χριστοδουλίδης. Εμείς κρίνουμε τι ο ίδιος έθεσε ως
κριτήρια που έθεσε τον πύχη και τελικά αν πέρασε από κάτω ή από πάνω. Πέρασε από κάτω. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα το ΑΚΕΛ έχει την υπομονή και θα έλεγα έχει και τον λογισμό, γιατί χρειάζεται και λογική. Δεν θα αρχίσουμε να πυροβολούμε τον καθένα τώρα έχουν αναλάβει. Το ΑΚΕΛ πάντοτε, έστω και ως αντιπολίτευση, αν υπάρχουν ζητήματα στα οποία συμφωνεί, συμφωνούμε, δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε αντίθετο διάλογο και αντιπολίτευση σε αυτά. Την ίδια ώρα, πολλές φορές θέτουμε εμείς στο δημόσιο διάλογο εντός και εκτός Βουλής ζητήματα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Άρα, αυτό το οποίο είχαμε πει από το ίδιο βράδυ των εκλογών, ότι θα είμαστε διεκδικητική και μαχητική αντιπολίτευση, αλλά την ίδια ώρα και υπεύθυνη και δημιουργική, είναι αυτό το οποίο έχουμε στο νου μας και στην πραγματικότητα αυτό κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και στα προηγούμενα 10 χρόνια στην διακυβέρνηση Αναστασιάδη, παρότι ήμασταν αντικείμενο σκληρών επιθέσεων και άδικων επιθέσεων, δεν διστάσαμε εκεί που συμφωνούσαμε να συμφωνήσουμε ή να στηρίξουμε και προσπάθειες για τις οποίες συμφωνούσαμε. Όταν, για παράδειγμα, ο Νίκος Αναστασιάδης χειριζόταν το Κυπριακό με έναν τρόπο που εμείς συμφωνούσαμε, βάλαμε πλάτη, όπως βάλαμε και πλάτη για τη μεταρρύθμιση στην υγεία με το ΓΕΣΥ και μάλιστα μας έδωσαν τα εύσημα υπουργοί υγείας της κυβέρνησης Αναστασιάδη για το ρόλο που είχαμε διαδραματίσει. Το ίδιο κάναμε και για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ίδιο κάναμε και για τη μεταρρύθμιση στο βαθμό που έγινε του συστήματος δικαιοσύνης. Αυτό είναι το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ είναι δημιουργικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει απόψεις και εκεί που διαφωνεί, ότι δεν θα λέει τη διαφωνία του και να διεκδικεί τις δικές του θέσεις. Θέλω την άποψή σας τώρα για το γιατί αναφερθήκατε στους μετανάστες, μεταναστευτικό. Είναι ένα πολύ καυτό θέμα. Ναι. Γιατί και εμείς μετανάστες είμαστε εδώ και είχαμε πάρει βοήθεια αρκετή όσον αφορά την περίπτωση της εισβολής. Δέχτηκε η Μεγάλη Βρετανία αρκετούς μετανάστες και βοηθήθηκαν αρκετοί συμπατριώτες μας, μεταξύ αυτών και εγώ. Πέστε μου το δικό σας, τη δική σας άποψη όσον αφορά τους μετανάστες στην Κύπρο. Όντως το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο και καυτό θέμα, όχι μόνο για την Κύπρο και για την Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν μεταναστευτικά ζητήματα. Θα έλεγα φυσιολογικά, διότι η φτώχεια, πείνα, συγκρούσεις, πόλεμοι, πολιτική καταπίεση υπάρχει παντού και είναι αυτές οι αιτίες που δημιουργούν και τα μεταναστευτικά και τα προσφυγικά ρεύματα, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και το Συμβούλιο της Ευρώπης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Είναι πολύ σύνθετο και πολύπλοκο το ζήτημα. Όμως την ίδια ώρα θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η Κύπρος έχει υποχρεώσει στη βάση του διεθνούς νόμου και των διεθνών συμβάσεων σε σχέση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Εμείς ως κράτος δικαίου θα πρέπει να λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, η διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών χρειάζεται διαδικασίες που να είναι ταχύτατες, χρειάζεται δομές και υποδομές. Ούτε και αυτά τα έχουμε στην Κύπρο. Στο βαθμό που θα έπρεπε να τα έχουμε και στο βαθμό που έχουμε πάρει και βοήθεια πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω ένα παράδειγμα. Οι διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου παίρνουν σε βάθος χρόνου. Όταν ένας κάνει αίτηση ασύλου και προστατεύεται με βάση των διεθνών νόμων ως αιτητής ασύλου, όταν κάνεις 5 και 6 χρόνια να εξετάσεις τις αιτήσεις, αυτός ως αιτητής μπορεί αύριο φέρνει και την οικογένεια του, ναι. Έρχονται άλλοι, προστίθενται και τελικά έχουμε αυτόν τον, πολύ μεγάλο, έχουμε αυτόν τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτητών ασύλου, διότι δεν εξετάζουμε τις αιτήσεις με ταχύτατον τρόπο. Βλέπουμε το πρόβλημα που υπάρχει με τον χώρο υποδοχής εκεί στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου έχει μετατραπεί ως χώρος, από χώρος υποδοχής, έχει μετατραπεί σε χώρο διαμονής και οι αριθμοί που φιλοξενούνται εκεί είναι πολύ μεγαλύτεροι από τη δυνατότητα που έχει ο χώρος εκεί να φιλοξενήσει. Με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα και εντός και στη γύρω περιοχή. Άρα χρειάζεται
να υπάρχουν ταχύτατες διαδικασίες, δομές και υποδομές που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε στο βαθμό που μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα που όντως είναι καυτό και δύσκολο. Μάλιστα. Ένα τελευταίο και με συντομή, γιατί με πιέζουν. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιοι φάκελοι οι οποίοι βρίσκονται στα σιρτάρια προς το παρόν και ξέρετε τι εννοώ, αυτές όλες οι... δημιουργήθηκαν τόσα πολλά προβλήματα, η διαφθορά και όλα αυτά. Πιστεύετε ότι θα παραμείνουν στα σιτάρια ή σαν εσείς, σαν αντιπολίτευση, θα πιέσετε να βγουν από τα σιτάρια φάκελοι και να πάνε στη δικαιοσύνη? Ασφαλώς. Από την ώρα που η Κύπρος έχει εκτεθεί διεθνώς και θεωρείται λίγο πολύ ως καταφύγιον απαταιώνων, με το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, ως ένα πλυντήριο βρώμικου χρήματος, και παίζαμε πρωτοσέλιδα και εδώ στην Βρετανία. Είχε γίνει ένα ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «The Offshore President». Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει όχι απλά να αντιμετωπιστούν, αλλά θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και αυτοί που μας έφεραν σε αυτόν τον χάλιν και σε αυτόν τον κατάντημα. Έχει απογειωθεί η διαπλοκή διαφθορά στην Κύπρο με βάση και όλους τους διεθνείς αξιόπιστους δείκτες. Είναι κάτι που έτσι το βλέπει σκέπη του εδάφους και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εμείς θα αναδεικνύουμε συνεχώς τα ζητήματα, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς εάν θα ανοίξουν οι φάκελοι από τα συρτάρια, εάν θα γίνουν διαδικασίες, αν θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και τελικά τι θα κάνει η δικαιοσύνη επί του θέματος. Εμείς θα επιμένουμε. Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που η κυβέρνηση θα κριθεί. Κατά πόσον έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει τη διαπλοκή διαφθορά, αλλά και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη όλους αυτούς που μας έφεραν σε αυτόν τον χάλι. Κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλό γυρισμό πίσω στην πατρίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε χαίρομαι να βρίσκομαι εδώ στην παροικία την Κυπριακή του Λονδίνου και της Βρετανίας. Και εμείς χαιρόμαστε να σας βλέπουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έχουν τιμηθεί αρκετά μέλη του ΑΚΕΛ απόψε. Εν την παρουσία του Γενικού Γραμματέα, του Στέφανου Στεφάνου. Έχω μαζί μου τον κύριο... Χριστάκης Παρασκευά. Κύριε Παρασκευά μου, πόσα χρόνια είστε μέλος του ΑΚΕΛ? Ήρθα από το 1955 στην Αγγλία και ήμουν μέσα στις ομάδες που τον καιρό που ήρθα, τις κυπριακές ομάδες. Και ήμουν μέσα στο ΑΚΕΛ ύστερα, που είναι και το ΑΚΕΛ. Ναι. Από πού είστε? Από τη Μοσφυρωτή. Αμοσιωτή, ναι. Πώς αισθάνεστε λοιπόν που σήμερα τιμηθήκατε από το ΑΚΕΛ για την προσφορά σας? Κοίταξε, πάντα αγαπούσα την εργατική τάξη για να υπάρχει μια δικαιοσύνη και πραγματικά ωφελήθηκε ο άνθρωπος ορισμένες φορές πολλές που γίνηκε η δικαιοσύνη για τον άνθρωπο των εργατικών και είναι πραγματικά... Λυπούμε γιατί πάει να χαθεί αυτή η δικαιοσύνη στην εργατική τάξη που πάει όπως ήταν πρωτήτερα, όπου είχε ωφελήματα παραπάνω και πώς να σου πω, επεράσαμε ωραία με τα χρόνια εκείνα που επεράσαμε, όμως υπάρχουν δύσκολα χρόνια που έρχονται παγκόσμια για την κοινωνία, πολύ δύσκολα χρόνια που έρχονται και ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει νέα η ζωή που ενάρτη που να προσφέρει κάποια καλύτερη ζωή στην άλλη κοινωνία που έρχεται στην νέα τη ζωή. Αυτά. Και τίποτε άλλο, τι θα πούμε, υπάρχουν οι πολέμοι που είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας, οι οποίες δεν φαίνουν κανέναν καλό παραπάνω μια καταστροφή. Και είναι λυπηρόν τούτο που πάσουν και χάνονται οι άνθρωποι άδικα, χωρίς αποτέλεσμα. Και είναι κάτι που αποφελούνται οι μεγάλες δυνάμεις, τα ωφελήματα που έχουν οι μεγάλες δυνάμεις και ο άνθρωπος πάει στο σφαγείο όπως τα αρνιά. Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια που σήμερα τιμηθήκατε. Χάρηκα που σε είδα, φίλε Παναγή. Ευχαριστώ. Πραγματικά είσαι ένας καλός άνθρωπος και προσπαθητικός για την κοινωνία. Που είσαι προπαντός στο σταθμό. Να είστε καλά. Και
είσαι πραγματικά αξιοπρεπής άνθρωπος. Και εσείς το ίδιο, συγχαρητήρια και πάλι. Σε ευχαριστώ, σύντροφε Παναγή. Ευχαριστώ πολύ. Και όλους όσους βρεθήκαμε εδώ, χάρηκα που βρεθήκαμε με όλους εδώ και μια χαρά για μένα στην ηλικία μου που είμαι. Ναι. Και εύχομαι να έχω επαφή μαζί με όλους όσους βρεθήκαμε και με όλον τον κόσμο, με όλους τους Κύπριους, διότι είναι η παροικία που ήρθαμε εδώ, αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε για έναν καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Πολύ καλά τα λέτε. Σωστά. Και είσαι και εσύ, όπως ξέρεις, ξεκίνησες και εσύ με τους μοχλούς, τους άσχημους, τους οποίους ήβρες παγκόσμια στην Κύπρο και ήρθες εδώ μέσα και εσύ και αγωνίστηκες και είσαι ένας καλός άνθρωπος σήμερα που προσφέρεις για την κοινωνία τα καλά σου αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και σας.